Δεν ακούγεται. Ναι. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Γιώργο. Δεν διάβασα το μήνυμά μου ακριβώς όπως το είπα. Ποιο... Γεια σου Γιώργα. Ποιος είναι? Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σας κύριε Κακαγιάννη. Γεια απαντήσεις μέσα στο γήπεδο σε όλους αυτούς που προσπαθούν να μας σταματήσουν στο δρόμο. Δεν τρέπονται λίγο. Σας καταλαβαίνω απόλυτα κύριε Κακαγιάννη. Σας καταλαβαίνω απόλυτα. Γιώργα ρε και ο Δημήτρης είμαι. Μαζί το βλέπαμε και έγινε χαμός. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Δημήτρη. Χαιρετίσματα στο Τορόντο. Μπράβο σε όλα τα παιδιά. Αλλά ένα μεγάλο μπράβο για μια ακόμη φορά στα παλικάρια της αυτόνομης που πραγματικά φέτος κάνω ρεσιτάρο παδικότητα. Ήταν απίστευτη, απίστευτη, απίστευτη. Είχε χίλια άτομα σήμερα η μέρα Τετάρτη στη Νέα Σμύρνη. Ήταν απίστευτη. Και το λέει και η εικόνα, δεν χρειάζεται να πω εγώ την ημέρα. Στην αρχή βάλανε 300 άτομα μέσα και μετά τους υπόλοιπους δεν τους αφήνανε να μπουν μες στο γήπεδο. Κύριε Κακαγιάννη. Ο Παπαθανασάκης μπήκε μέσα στο γήπεδο στο 25. Το 25 μετά το επειδή, να μην έπηκε, επειδή πέρα από φανατικός οπαδός του Ηρακλή μαζί και με τον φίλο στο Δημήτρη που μας ακούτε από το Ρόδο και χαιρόμαστε πολύ και φαντάζομαι τώρα τι ώρα είναι εκεί. Δύο. Εδώ είναι δύο και τέταρτο. Ως αντιπρόεδρος του Ηρακλής τι έχετε να μας πείτε? Τι να πω ρε παιδιά τώρα όποιο σαν Ηρακλήδες τι να πω. Είμαι σαν όλο τον άλλο κόσμο. Τώρα τι να πω. Θέλω μέσα στη χαρά, μέσα στη χαρά να σας πω κάτι. Ο Ηρακλής φέτος στο πρωτάθλημα δεν του έχουν δώσει 9 καθαρά πέναλτι. Αυτό που έγινε σήμερα με το μαντάκι και τους βοηθούς του δεν έχει προηγούμενο. Ό,τι μπορείτε κάντε, και δεν σας το ζητάω εγώ, σας το ζητάω ο κόσμος, ό,τι μπορείτε, αν μπορείτε κάντε, γιατί είναι κρίμα αυτή η ομάδα να στερηθεί το οτιδήποτε στα μπαράς από τέτοιους ανθρώπους σαν το Μαντάκι και σαν όλους αυτούς που δεν δώσανε τα 9 πέναλτι φέτος στο πρωτάθλημα της Βίγκας. Κοιτάξτε, να σου πω Γιώργο, για να το σοβαρέψουμε λίγο. Μέσα στη χαρά σας το λέω, έτσι. Μέσα στη χαρά σας το λέω. Ναι, Γιώργο, εμείς σαν διοίκηση κάνουμε όλες τις προσπάθειες μέσα στα πλαίσια που μας δίνει ο νόμος, καθαρά, ξάστερα, ίσως με το σταυρό στο χέρι, αλλά ποτέ δεν θα συνθηκολογήσουμε σε συστήματα και σε κυκλώματα. Αυτό καταλαβαίνετε κύριε Κακαγιάννη πώς το λέω, το κάντε κάτι έτσι, προς Θεού μην παρεξηγηθώ. Το κατάλαβα και σήμερα. Μπράβο. Όπως και το περιμέναμε. Βαρεθήκαμε να βλέπουμε τον Ηρακλή. Χθες έχει ένας μαραθώνιος από τη διοίκηση με επαφές και τα λοιπά στο παρασκήνιο για να αλλάξει η απόφαση της. Να επιτραπεί δηλαδή η εκδρομή, οπωσδήποτε έπαιξε καθολικό ρόλο, πρέπει να πω και η κατάληψη που έγινε από τα παλικάρια της αυτόνομης. Βεβαίως. Προσπαθούμε, πιστέψτε μας, προσπαθούμε και δεν θα αφήσουμε τον Ηρακλή απροστάτευτο. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, γεια σας.